Θέλω να κλείσουμε με αυτά που μου στείλαν μόλις τώρα και είναι δήλωση του καθηγητή Ζιλμπέρντερε καθηγητής στο νοσοκομείο Πιτιέ Σαλπετριέρ στο Παρίσι το άρθρο δημοσιεύτηκε πριν από λίγο α, είναι πολύ φρέσκο στο εξπρές στο γαλλικό περιοδικό ο καθηγητής Ζιλμπέρντερε λοιπόν, διευκρινίζει δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Όμικρον υπόσχεται την οριστική συλλογική ανοσία. Δηλώνει, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό φαύλο κύκλο. Πρώτον, οι μολύνσεις είναι εκτός ελέγχου, αλλά οι νοσηλίες είναι σταθερές, όλα είναι καλά. Δεύτερον, στη συνέχεια, οι νοσηλίες είναι εκτός ελέγχου, αλλά ο αριθμός των διασωλωμένων παραμένει σταθερός, άρα όλα είναι καλά. Τρίτον, στη συνέχεια έχει επέλθει κορεσμός της ΜΕΘ, αλλά ο αριθμό των θανάτων είναι αποδεκτό και αφορούν μόνο άτομα ευάλωτα και καταδικασμένα. Άρα όλα είναι καλά. Τέταρτον, πολύ αργά τα πράγματα είναι σοβαρά. Και όλη αυτή η αλληλουχία επαναλαμβάνεται από το 1 μέχρι το 4 στην επόμενη παραλλαγή που εμφανίζεται. Σε κάθε επεισόδιο αυτή τη υγειονομική κρίση, οι σε αυτού του χρονικού φαυλοκύκλου, προκειμένου να ενισχύσουν το επαναλαμβανόμενο αφηγηματικό του μοτίβο υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα τη κατάσταση όσον αφορά τα νοσοκομεία και του νεκρού, που υποτίθεται ότι απλώ είναι ηλικιωμένα άτομα τα οποία θα πέθαναν ούτω ή άλλω λίγαν συντόμων. Επιπλέον αρνούνται την ύπαρξη τη νέα παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ω μακροχρόνια COVID, καθώ επίση και την πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων τη COVID στα παιδιά. Σε αυτά προσθέτουν όπως κάθε ανώτατη κάθε οδηγητική αρχή μια οριστική λύση στην κρίση. Χθε ήταν αυτό που ονομαζόταν υδροξυχλωροκίνη, υβερμεκτίνη, σήμερα ονομάζεται φυσική μεταλλημώδη ανοσία. Και όμω η πραγματικότητα που κυριαρχεί στο πεδίο δεν είναι αυτή που περιγράφουν. Το σύστημα υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση. Ο μαζικό και επαναλαμβανόμενο απρογραμματισμό η υποβάθμιση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας λόγω της έλλειψης προσωπικού και της εξάντλησής του έχουν οδηγήσει σε απώλεια ευκαιριών προσίαση για όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Φυσικά οι ελλείψεις προϋπήρχαν πριν από την εμφάνιση της COVID αλλά σίγουρα επιδεινώθηκαν εξαιτίας της. Οι μονάδε συντατική θεραπεία μα βρίσκονται στα πρόθυρα τη κατάσταση με πάνω από μισή χωρητικότητά του να είναι εμβολιασμένοι από ασθενεί με COVID. Εκτό από την απειλή που αποτελεί το φαινόμενο τη διαλογή των ασθενών, αυτή η συνεχή υπερδραστηριότητα απειλεί να οδηγήσει σε υπερβολική θνητότητα των ασθενών που εισέρχονται στι ΜΕΘ. Ο αριθμό των θανάτων περίπου 200 ανά ημέρα δεν αποτελεί πλέον μεταβλητή παράμετρο για την προσαρμογή των μέτρων υγεία. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι ο εν λόγω καθηγητή τη μιλάει για τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει πληθυσμό 67 εκατομμύρια. Επομένω, υπολογίστε ότι αν είναι να μιλάει για 25 νεκρού, αναλογικά, συγκρινόμενο με τι δικέ μα καθημερινέ απώλειε. Σημασία έχει, συνεχίζει, ότι το 26% αυτών των απολειών είναι κάτω των 75 ετών και το 8% των 65 ετών. Στο φαντασιακό αφήγημα τη COVID είναι βαθιά ριζωμένη, λέει ο καθηγητή, η αντίληψη ότι πεθαίνουν οι πολύ ηλικιωμένοι, ακόμη που είναι ήδη άρρωστοι και πεθαίνουν. Τι σημασία είχε το γεγονό ότι το προσδόκιμο ζωή ενό 80 χρόνου ήταν 10 χρόνια, αφού θα πέθαναν σύντομα ούτω ή άλλω. Ο αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία παιδων αυξήθηκε πρόσφατα σημαντικά σε πολλέ χώρε, ιδίω για παιδιά κάτω των 5 ετών. Το ζήτημα αυτό, λέει ο καθηγητή, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιαιτερότητα τη Όμικρον, η οποία σύμφωνα με μία μελέτη είναι εξίσου νοσογόνο με τη Δέλτα σε ηλικίε κάτω των 12 ετών. Το παιδί σε αυτή την υγειονομική κρίση αποτελεί ένα μη υποκείμενο. Έχουμε καθυστερήσει ω προ την έναρξη των εμβολιασμών στα παιδιά 5 έω 11 ετών. Κάποιοι μάλιστα αρνούνται την ύπαρξη τη παθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται ω μακροχρόνια COVID, Ακόμη και στα παιδιά 5 ω 11 ετών, ενώ τα σχολεία μα εξακολουθούν να μην είναι αρκετά ασφαλή. Στη Γαλλία το πρόβλημα τη μακροχρόνια COVID είναι υποτιμημένο. Και η γαλλική μελέτη που αναφέρονταν σε αυτού του ασθενεί χαρακτηρίστηκε απλώ ω δοξασία περί του θέματο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σήμερα ως λάβαρο από του κήρυκε του χρονικού φαυλόκυκλου για να αρνηθούν αυτή την επερχόμενη επιδημία. Σε άλλε χώρε, ιδίω στι ΗΠΑ και στο ΗΠΑ, η long COVID λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και έχει οδηγήσει στη δημιουργία ειδικών τμήματων για τη φροντίδα των ασθενών καθώ και σε μακροχρόνιε μελέτε. Αν και η όμικρον προ το παρόν φαίνεται ότι προκαλεί μόνο ένα κλάσμα τη long COVID που παρατηρήθηκε από τι προηγούμενε παραλλαγέ, εν προβλέπεται να είναι καταστροφική. Το Γκραλ, το άγιο δισκοπότηρο, λέει ο καθηγητή τη συλλογική ανοσία. Όσο για την όμικρον, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία. Θα ήταν μάλιστα το τελευταίο κύμα πριν από το τέλο αυτού του εφιάλτη. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτά τα 200.000 περιστατικά την ημέρα, αλλά αντίθετα να χαιρόμαστε. Θα πρέπει να χαιρόμαστε γιατί δεν θα οδηγήσουν σε σημαντικέ νοσηλίε θανάτου και θα είμαστε προστατευμένοι χάρη στην ανοσία που αποκτάται μέσω τη φυσική λίμωξη. Επιτέλου θα επιτύχουμε τον κράτη τη ανοσία σε γέλη. Αυτή η ισχυρισμοί, λέει ο καθηγητή, υποστηρίχθηκαν αμέσω μόλι εμφανίστηκε η παραλλαγή, παρόλο που δεν υπήρχαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοιε πεπιθέσει. Σήμερα όμω τα στοιχεία είναι επιτέλου διαθέσιμα, ομολογουμένω προκαταρκτικά, αλλά παρόλα αυτά ρίχνουν φω στη συζήτηση. Και τι λέει ο καθηγητή. Η όμικρον είναι δύο έω τρει φορέ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Η όμικρον είναι πιθανώ λιγότερο θανατηφόρα από τη Δέλτα. Είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ τη εγγενού θνησιμότητα αυτή τη παραλλαγή και τη θνησιμότητα που συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που αυτή προσβάλλει σε σύγκριση με τη Δέλτα. Η ηλικία κατάσταση εμβολιασμού προηγούμενη λίμωξη. Η, ημο, η όμικρον μπορεί να διαφύγει από την ανοσία του οργανισμού μετά τον εμβολιασμό ή τη λίμωξη. Η προστασία του εμβολίου, λέει ο όσον αφορά τι νοσηλίε, είναι πολύ ατελή μετά τι δύο δόσει, 52% μετά από διάστημα που ξεπερνά τι 25 εβδομάδε, και πολύ καλύτερη μετά τι τρει δόσεις 88%. Στις 31 Δεκεμβρίου, 22.172.439 Γάλλοι είχαν κάνει τρεις δόσεις εμβολίου. Εάν προσθέσουμε στα προηγούμενα και το πρόβλημα των μη εμβολιασμένων και των ανασοκατασταλμένων ατόμων, αυτό αφήνει εκατομμύρια ανθρώπου στο έλεο τη Όμικρον. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονό γιατί οι εισαγωγέ στα νοσοκομεία αυξάνονται στη ΣΥΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά, στην Ισπανία, μεταξύ άλλων. Η πρόβλεψη των υγειονομικών επιπτώσεων του κύματο από την Όμικρον υπό αυτέ τι συνθήκε συνιστά μια άκρο επικίνδυνη άσκηση. Για ορισμένου το εγγύ μέλλον είναι λαμπρό. Αλλά πρέπει να κρατηθούμε και με το κόστο μερικών χιλιάδων θανάτων ακόμη, αυτή η κρίση θα τελειώσει και θα ξεπεραστεί χάρη στη συλλογική ανοσία που παρέχει η όμικρον, μα λένε. Μια μέτρια θυσία μερικών ηλικιωμένων, έτσι ώστε η πλειοψηφία να μπορέσει επιτέλου να ζήσει κανονικά. Η συζήτηση, αν και αξίζει τον κόπο, λέει ο καθηγητή, πάσχει από μια σημαντική γνωστική προκατάληψη δεν υπάρχει κάποια υπόσχεση οριστική συλλογική ανοσία τη Αγγέλη με την Όμικρον. Ποιο μπορεί να πει στα σοβαρά ότι δεν θα υπάρξει μια νέα, πιο επικίνδυνη παραλλαγή που θα ξεφύγει από το εμβόλιο ή την ανοσία μετά από τη λίμωξη των προηγούμενων παραλλαγών. Και αν εξαιρέσουμε εκείνους που διαδίδουν το μύθο τη μόνιμη εξέλιξη των ιών προ λιγότερε επικίνδυνε μορφέ, Όσον αφορά το SARS-CoV-2, η εξέλιξη οδήγησε σε προοδευτική αύξηση και τη θανατηφόρου δράση των παραλλαγών του. Με την πιθανή εξαίρεση τη όμικρον, η οποία θα είναι πιο μεταδοτική αλλά λιγότερο σοβαρή, λόγω επειδή προσβάλλει περισσότερο του βρόχου και λιγότερο του πνεύμονε. Και όχι πνεύμονε. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα ιό που είναι λιγότερο θανατηφόρο αλλά πιο μεταδοτικό μπορεί να προκαλέσει περισσότερου θανάτου απλώ και μόνο λόγω του πολύ μεγαλύτερου αριθμού κρουσμάτων και τι γίνεται με την επόμενη παραλλαγή. Τα μέτρα λοιπόν, λέει ο καθηγητή, δεν μπορούν αποκλειστικά να περιοριστούν στον εμβολιασμό. Τι θα μπορούσε να γίνει, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν είναι πλέον να λάβουμε μέτρα που θα μείωναν αποτελεσματικά το κύμα τη Όμικρον για δύο λόγου. Είναι πολύ αργά, και δεύτερον, τέτοια μέτρα θα ήταν οικονομικά και κοινωνικά απαράδεκτα. Δεν βρισκόμαστε πλέον στην άνοιξη του 20. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία από τις σοβαρέ μορφές, χωρίς να καταστραφεί το κοινωνικό μοντέλο. Αυτά όμως δεν μπορούν να περιοριστούν αποκλειστικά στα εμβόλια. Ενίσχυση των νοσοκομιακών πόρων, Χρειάζονται χρόνια για να εκπαιδευτεί ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή μεθ, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Προστασία των παιδιών που έχουν επιστρέψει στο σχολείο χωρί επαρκή ε, μέτρα δεν γίνεται. Οι αισθητήρε διοξιδίου του άνθρακα, οι μάσχε FFP2, εξαερισμό, οι τακτικέ υποχρεωτικέ εξτάσει για όλου που μάταια αζητιούνται εδώ και μήνε. Επιταγχεινόμενο εμβολιασμό των παιδιών ηλικία 5 11 ετών, για το οποίο είμαστε πολύ πίσω. Διενέργεια τρίτη δόση, το καλύτερο εμπόδιο κατά των οσυλιών από την Ωμικρον, πολύ ευρύτερη χρήση των μασκών FFP2, αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων μέχρι να περάσει το κύμα Ωμικρον. Καλό λέει τη διεθνή κοινότητα να ξαναβρει τη λογική τη, αν όχι τον ανθρωπισμό τη, και να εφαρμοστεί επιτέλου ένα γενικευμένο παγκόσμιο εμβολιασμό. Ο μόνο τρόπο για να αποφευθεί η επόμενη αναπόφευκτη παραλλαγή. Σα υπενθυμίζω ότι η καθυστέρηση τη λίμωξη μα επιτρέπει να παραμείνουμε όσο το δυνατόν με ασφάλεια στι θεραπευτικέ εξελίξει. Οι περισσότεροι από του θανάτου των εμβολιαστών του 20 και στι αρχέ του 21 θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί σήμερα χάρη στο εμβόλιο. Τα ειδικά φάρμακα και τα νέα εμβόλια προσαρμοσμένε παραλλαγέ είναι πολύ κοντά. Ω γιατρό λυπάμαι για την επιλογή τη οικονομία ω προτεραιότητα, αλλά ω πολίτη την καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ζωέ, όσο περιμένουμε τη θεραπευτική πρόδρο, την οποία σε αντίθεση με την παραλλαγή του λευκού υπότη, είναι πραγματικά λέει αναποθευτή. Ζητώ συγγνώμη ε, αλλά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο διότι έσκασε πριν από λίγο και νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα άρθρα αυτές τις μέρες γύρω από τη συζήτηση που γίνεται και μεταφράσαμε αυτή τη φωνή αγωνίας από τη Γαλλία προκειμένου να την ακούσουν και κάποιοι στη χώρα μας που δυστυχώς για μας κάνουν κουμμάτι στις ζωές μας εάν αυτά συμβαίνουν και συζητιώνται στη Γαλλία καταλαβαίνετε τι έπρεπε να γίνεται στη χώρα μας και δεν γίνεται Α βάλουμε τέλο λοιπόν στο αφήγημα περί ανοσία Αγέλη μέσω τη Θεόσταλτη Όμικρον και α ακούσουμε τι σοβαρή συζήτηση γίνεται από επιστήμονε στο εξωτερικό. Το Express δεν είναι τυχαίο περιοδικό.